την άλλη, δεν θα σου όταν άρεσε. Όταν κάποιες φορές με αναγκάζουν τα γεγονότα. Τρελαίνεσαι. Δεν τρελαίνομαι. Απλά εκεί μπορεί να κάνω λίγο θόρυβο. Λίγο όμως. Και έχει φανεί και σε όλα αυτά τα χρόνια. Πόσα χρόνια είσαι στο τραγούδι, πάρα πολλά χρόνια. 40. 40 χρόνια. Και κάποια χρόνια πριν γίνω γνωστός. Μεγάλη πορεία μέχρι στιγμής. Ναι, αυτό είναι για μένα η ανταμοιβή που με γεμίζει, που με κάνει να νιώθω ότι είμαι γεμάτος. Περισσότερα χρήματα θα μπορούσες να έχεις βγάλει. Σίγουρα. Αλλά. Δεν τα αγάπησα ποτέ. Τα είδα σαν μέσο εξυπηρέτηση. Δεν τα ζήτησες. Να με εξυπηρετούν. Ποτέ δεν ήθελα να τα υπηρετήσω. Γι' αυτό και δεν επιδίωξες να έχεις μεγάλα συμβόλαια, δεν ξέρω. Θα μπορούσες να έχεις κάνει χίλια δύο πράγματα. Από διαφημίσεις, συναυλίες, συνεργασίες, ναι. Σε κριτικές επιτροπές. Τώρα τι να πω, είχες πολλές επιλογές και έχεις. Είχα, ναι, όντως. Είναι ότι δεν τα ήθελες γιατί είναι τρόπος ζωής, είναι η δικιά σου φιλοσοφία ή πάλι από διακριτικότητα και ταπεινότητα. Δεν θα ήθελα εγώ να επωφεληθώ, να πάρω χρήματα και να κρίνω κάποιον άλλον, γιατί ο καθένας έχει το άστρο του, όσον αφορά την... Λες για κριτική επιτροπή. Ναι. Για κάποιες άλλες καταστάσεις, ήθελα, ας πούμε, τα πράγματα να γίνονται όπως θα έπρεπε. Δηλαδή, έχει κάποιος αξία, ας δικαιωθεί. Δεν έχει αξία, δηλαδή δεν θα μπορούσα εγώ να ασχοληθώ και να λέω, α, γνωρίζω αυτόν, να κάνω αυτό, να... Δημόσιες σχέσεις έκανες. Δημόσιες σχέσεις. Όταν βρισκόμουν με τον κόσμο που αισθανόμουν ότι με αγαπάει, δεν ήμουν ποτέ, ξέρεις, να πάρω εκεί γιατί έχει τη γιορτή του. Εννοείται ότι εύχομαι να έχει χρόνια πολλά και... Δηλαδή, και αν πάλι βλέπω πολλούς... Τώρα άκου, συγγνώμη. Τις δημόσιες σχέσεις, εσύ τις καταλαβαίνεις, ναι. Το χρόνια πολλά. Ενώ... Ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι οι δημόσιες σχέσεις είναι που δεν το κατηγορώ, αλλά βλέπεις κάποιους ανθρώπους σε αυτόν τον χώρο γιατί... να κάνουν παρές, να είναι συνέχεια μαζί, ναι. Να στηρίζει τον άλλο. Όχι, αν δεν το αισθάνομαι, δεν θέλω να κάνω κάτι που να μην το αισθάνομαι, να μην το νιώθω, δηλαδή να μην το θέλω πραγματικά με την καρδιά μου. Σε έχουν εκμεταλλευτεί. Σίγουρα. Αλλά η ζωή είναι μια εκμετάλλευση. Εσύ έχεις εκμεταλλευτεί. Στη δουλειά. Σίγουρα. Ναι. Εντάξει, έχω εκμεταλλευτεί, αλλά δεν έχω εμποδίσει κάποιον, δεν έχω βάλει τριπλοποδιά, δεν έχω σκεφτεί κάτι κακόβουλο, ας πούμε, που θα υποφεληθώ εγώ. Τι να πω τώρα. Γι' αυτό αισθάνομαι και καλά για τον εαυτό μου. Εννοείται ότι ασυναίσθητα μπορεί να έχω κάνει κάτι που να έχω ενοχλήσει κάποιον ή κάποιους. Αλλά δεν ήταν σκόπιμο ποτέ. Δεν είναι έτσι ο χαρακτήρας σου. Όχι. Θα άλλαζες κάτι, σκέφτεσαι τώρα που έβλεπες το βίντεο. Όταν σκέφτεσαι την πορεία που έχεις κάνει, πώς ξεκίνησες, που ξεκίνησες από τηλεόραση, ναι. Και από ένα, από τα πρώτα τέλος πάντων ένα αντίστοιχο τέτοιο παιχνίδι στην κρατική τηλεόραση. Μέχρι σήμερα έχεις πει, εδώ θα μπορούσα να είχα πει ναι, να είχα αλλάξει κάτι, ναι. Να ήμουν αλλιώς. Θα μπορούσα να είχα πάει να κάνω μια εξέταση και να καταλάβω τελικά ότι έχω παλινδρόμηση. Εγώ δεν πήγαινα σε γιατρό και αυτό με απασχολούσε για αρκετά χρόνια σε σημείο που να μην μπαίνω σε αεροπλάνο, μου είχε γίνει κάποια πρόταση στο δεν ξεκίνημα της καριέρας μου. Δεν έμπαινα ούτε καν σε λεωφορείο, δεν πήγαινα ούτε 100 χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα. Και ο λόγος δεν ήξερα τι είχα και νόμιζα ότι έχω κάτι παραπάνω από το... Από την παλινδρόμηση. Και λέω γιατί να πάω εκεί, γιατί να το κάνω αυτό. Είχες μια φοβία δηλαδή. Ναι, μου είχε γίνει μια πρόταση να πάω Αμερική κάποτε. Και εγώ τότε δεν έμπαινα ούτε σε πούλμαν, ούτε σε βάρκα, λέω λόγος. Και εντάξει, μόνο γι' αυτό μπορεί να έχω μετανιώσει, που δεν πήγα έγκυρα να κάνω μια εξέταση να μου φύγει αυτό. Γιατί έλεγα, και πάλι, όχι για το γιατί να πάω εκεί και να... Να τελειώσω εκεί, να πεθάνω εκεί, ας πεθάνω εδώ στην Αθήνα. Είχες φοβία, Είχα, ναι, είχα. Έχεις πάει ποτέ Αμερική? Τώρα δεν έχω... Μετά ταξίδεψες. Έχεις τραγουδήσει ποτέ στην Αμερική, όλοι οι συναδελφοί σου έχουν πάει. Για πρώτη φορά και η μοναδική πήγα πριν 4 χρόνια. Τώρα, πρόσφατα. Το πήρα απόφαση. Πού φύγαν όλα αυτά.
Μου φωνάζουν, μου λένε έχεις τον Αδαμαντίδη και δεν το βάζεις να τραγουδήσει. Θα το βάλω. Είσαι έτοιμος. Είμαι, παιδιά.